κύριος Ζουρνατζίδης, ο team manager της ομάδας, είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Υπάρχουν δύο προβλήματα, δεν μπορώ να το πω. Δεν είναι. Χρησιμοποιεί λάθος λέξη ο συνάδελφος, κύριε Ζουρνατζίδη. Μπορείτε να τον βάλετε λίγο στην τάξη, γιατί εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν δύο γεγονότα. Γεγονότα, μπράβο. Επικοινωνιακά. Δεν είναι ευχάριστα. Τι? Δεν είναι ευχάριστα. Δεν ξέρεις πώς θα προκύψει, πώς θα συνεχιστεί το πράγμα. Τα οποία, το να μην κοροϊδευόμαστε, έχουν συμβεί, θα συμβούν και θα συμβαίνουν πάντα στις ομάδες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες ρολάρουν και υπάρχουν τέτοια γεγονότα που τις ανακάπτουν το ρυθμό. Υπάρχουν και ομάδες που συμβαίνουν κάποια γεγονότα, αλλά έχουν την ηρεμία, έχουν το ψυχικό σθένος και έχουν και την εμπειρία να τις αντιπαρέλθουν και να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Τώρα, βάσει προϊστορίας ή στατιστικής τέλος πάντων, ναι, το να αντιμετωπίσεις στην ίδια χρονική, στην ίδια χρονιά δύο πολύμινους τραυματισμούς, mm-hmm, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Δεν είχαμε ποτέ εμείς τα τελευταία ποτέ χρόνια. Δεν είχαμε ποτέ. Ναι. Δεν είχαμε ποτέ. Παρ' όλα αυτά ήταν δύο κακές στιγμές. Λυπούμαστε πάρα πολύ για τους αθλητές μας, γιατί ήταν και τα δύο παιδιά πολύ σημαντικά, έτσι, κομμάτια της ομάδας μας. Στην φιλοσοφία πάντα που έχουμε είναι που έχουμε να υπάρχουν καλοί Έλληνες παίκτες, ναι, και να είναι αυτή η ραχοκοκαλιά της ομάδας μας. Τα δύο παιδιά αυτά έπαιζαν σημαντικό ρόλο, σαφώς και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, αλλά και ο Κώστας Κακαρούδης, ο οποίος αν και φέτος στην ομάδα μας έδειξε να εξοικειώνεται πολύ γρήγορα με το όλο στυλ, με την νοοτροπία. Ναι, ναι. Βοηθάει σε αυτό ο χαρακτήρας του, η προσωπικότητά του. Ήταν και σε ένα momentum που ανέβαινε. Ήταν σε ένα πολύ καλό, ναι, γιατί κοιτάξτε, ο Κώστας είναι ένα παιδί το οποίο έπαιζε ένα διαφορετικό μπάσκετ, είχε προτεραιότητα την επίθεση, είναι ένας τρομερός παίκτης στην επίθεση. Αλλά όπως συμβαίνει συνήθως στην ομάδα μας, όταν έρχονται εδώ τα παιδιά μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία, η οποία ναι μεν στην αρχή είναι δύσκολη και τους βγάζεις από τα συνηθισμένα τους πλαίσια, αλλά όταν την ολοκληρώσουν αλλάζουν επίπεδο και γίνονται σίγουρα παίκτες μιας άλλης ποιότητας. Mm. Ο Κώστας λοιπόν έδειχνε ότι μετά τα Χριστούγεννα είχε αφομοιώσει απόλυτα αυτά που το έλεγε ο προπονητής, είχε κάνει τεράστιες προσπάθειες να συμμετέχει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, στην άμυνα, στα rebound, στο κουβάλιμα της μπάλας, στα παιχνίδια στην επίθεση που έμαθε να πασάρει πολύ γρήγορα και πολύ καλά. Και έδειχνε λοιπόν να κάθε μέρα που περνούσε να είναι καλύτερος και κάθε μέρα σε κάθε αγωνιστική βλέπατε ότι μας βοηθάει και ακόμα περισσότερο. Ναι. Είναι κρίμα γιατί τη ζημιά την έπαθε από, μια... από εκείνο το άλμα, έπεσε και γύρισε το γόνατο στο πέσιμο. Ακριβώς, έπεσε με τεντωμένο πόδι. Ναι. Με τεντωμένο πόδι και χωρίς να λυγίσει το πόδι, δηλαδή πλέον κυνήγησε να επιστρέψει στην επιστροφή να κόψει τον αντίπαλο, mm-hmm, και όπως πήδηξε έπεσε και δημιουργήθηκε ένα οστικό ήδημα σοβαρό και δημιουργήθηκε επίσης και αυτή η ρήξη των προστιοχές του. Πώς το αντιμετωπίζει, πώς τον βλέπετε, δύσκολα ψυχολογικά οι πρώτες ώρες, οι πρώτες ημέρες? Εντάξει, και πότε εγχειρίζεται βασικά? Τη Δευτέρα θα χειρουργηθεί. Mm-hmm. Από τον Κώστα του Σαμαρά θα χειρουργηθεί τη Δευτέρα, τον γιατρό μας. Είναι και αυτός αισιόδοξος με τον γιατρό που μίλησε ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη του παιδιού και όσο χρειαστεί για να επανέλθει. Και η φετινή χρονιά τελείωσε, έτσι. Δύσκολο να την προλάβει, ναι. Ναι, μάλιστα. Με τον Μπρέμερ, κύριε Ζουρνατζίδη, τι συνέβη ακριβώς? Γιατί έφυγε ξαφνικά, αν είχατε δικαίωμα να αντιδράσετε, αν υπάρχει κάτι μεμπτό στην υπόθεση? Όχι, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Το μόνο μεμπτό είναι ότι δυστυχώς κινούμαστε σε ένα καθεστώς παντελούς ανοργανωσιάς και έλλειψης οποιοδήποτε προγραμματισμού. Και θα σας πω για το όλο αυτό. Εμείς τον Μπρέμερ τον πήραμε με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συμβολαίου για για μια χρονική συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην οποία ουσιαστικά είχαμε να παίξουμε τον ημιτελικό κυπέλου με τον Παναθηναϊκό στις 22 Δεκέμβρη. Και ήρθε στην ομάδα για να αντικαταστήσει τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Ξέραμε ότι ο Μπρέμερ είναι ένας παίκτης άλλου επίπεδου, ένα παιδί που είχε ένα μεγάλο κασέ. Εμείς λοιπόν του κάναμε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία, η οποία του έδινε το δικαίωμα, αν θα βρει αυτό το μεγάλο συμβόλαιο που ψάχνει, αν θα βρει αυτό το μεγάλο συμβόλαιο που ψάχνει στο εξωτερικό, να
να το δεχτεί και να φύγει. Mm-hmm. Έτσι περιμέναμε ότι μέσα σε αυτό το διάστημα φυσικά θα έχουμε παίξει και το παιχνίδι το οποίο περιμέναμε να παίξουμε. Δηλαδή αυτό μια συμφωνία για έναν-δύο μήνες. Η συμφωνία θα μπορούσε να τρέχει και παραπάνω. Ναι. Αλλά είχε το δικαίωμα παίξει, αν βρει ένα συμβόλαιο της δικιάς του αξίας όπως ο ίδιος έλεγε, σαφώς και θα το εκμεταλλευόταν και θα έφευγε να πάει εκεί. Ξέρετε, όταν είσαι με το... όταν σε πιέζουν χρονικά τα πράγματα, καμιά φορά κάνεις και τέτοιες συμφωνίες, λες είναι ένας πολύ καλός παίκτης, εγώ θέλω να ωφεληθώ για ένα διάστημα το οποίο τον έχω ανάγκη, μετά θα δούμε. Εμείς τελικά φέραμε ένα παίκτη, τον πληρώσαμε για δύο μήνες και ουδέποτε έπαιξε για αυτό που τον φέραμε. Ναι. Βρήκε αυτή τη στιγμή ένα καλό συμβόλαιο στην Τουρκία, πραγματικά πολύ μεγαλύτερο από αυτό το συμβόλαιο που παίρνει στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι, ξέρετε, αν είναι 3-4-5 φορές τα λεφτά που έπαιρνε στον ΠΑΟΚ. Είχε μια δήλωση του ατζέντη του που μιλούσε για 5 φορές τα λεφτά του χθες. Εντάξει, τώρα 3-4-5 πάντως είναι ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο. Mm. Δεν είχατε κανένα δικαίωμα να αντιδράσετε, να μιλήσετε. Να... Είχαμε και μιλήσαμε και αντιδράσαμε και το κάναμε την κουβέντα. Απλώς, ξέρετε, καμιά φορά με τους παίκτες μιλάς και δεν μιλάς. Και πρέπει να μιλήσεις με τον μάνατζερ. Mm-hmm. Στην περίπτωση εδώ είχαμε και δύο μάνατζερ. Ένας παίκτης, ένας μάνατζερ που τον εκπροσωπεί στην Ελλάδα και ένας μάνατζερ ο Αμερικάνος. Υπήρχε μια σύγκρουση μεταξύ τους. Μια κατάσταση η οποία ήταν μια κατάσταση. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο παίκτης επέλεξε να κάνει αυτό που επέλεξε να κάνει και επέλεξε να φύγει. Καλώς ή κακώς, εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και θα την αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο, να είστε βέβαιοι. Τι θα κάνετε? Τι εννοείται τι θα κάνουμε? Θα βρούμε ένα παίκτη και θα αντικαταστήσουμε τον Μπρέμερ. Είναι δεδομένο με ίδια μορφή συμφωνία? Τώρα, τη μορφή της συμφωνίας δεν ξέρεις ποιον παίκτη θα βρεις. Ναι, με το ίδιο σκεπτικό. Με το ίδιο σκεπτικό. Νομίζω ότι η αγορά αυτή τη στιγμή έχει πολύ περισσότερους παίκτες και η συμφωνία θα είναι σαφώς καλύτερη. Όσον αφορά τους όρους της. Που δεν μπορεί να είναι Αμερικανός, έτσι. Ναι, μπορεί να έχει κοινοτικό διαβατήριο, αλλά... Κοινοτικός. Μάλιστα. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι ψάχνετε ήδη για να πάρετε παίκτη και για το κενό του Κακαρούδη. Ψάχνετε παίκτη. Πιθανότατα και για το κενό του Κακαρούδη, βεβαίως. Μάλιστα. Στο ίδιο στυλ παίκτες ή ψάχνουμε κάτι πιο εξειδικευμένο? Εντάξει, στα γκάρ θέλουμε ένα παίκτη που να μπορεί να διαβάζει το παιχνίδι. Γιατί ο Μπρέμερ μπορούσε να το κάνει αυτό πολύ καλά και το χρειαζόμαστε κι εμείς. Να παίζει δηλαδή, να ξεκινάει από το 2, αλλά να έχει την ικανότητα να διαβάσει το παιχνίδι καλύτερα. Από ότι ένας δεινός σκόρερ ο οποίος θα μπει στην ομάδα και θα έχει προτεραιότητα να σκοράρει. Εμάς τέτοιοι παίκτες δεν ταιριάζουν πολύ πολύ στην οτροπία μας και στη φιλοσοφία του προπονητή. Οπότε αυτό που ψάχνουμε είναι να βρούμε ένα παίκτη να μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι, να παίζει στη θέση 2, να βοηθάει και στη θέση 1. Ποιο είναι το κλίμα μέσα στην ομάδα τώρα με τα δύο αυτά προβλήματα που ήρθαν ξαφνικά? Λένε οι προπονητές, το λένε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ότι το χειρότερο είναι να δημιουργηθεί άλοθη μέσα στην ομάδα. Να δημιουργηθεί δικαιολογία. Υπάρχει τέτοιο φόβο σε αυτή την ομάδα που έχει ξεπεράσει και έχει ξεπεράσει? Που μπορεί, εγώ θα το αντιστρέψω τελείως και θα πω το εξής, ότι πολλές φορές τέτοιες δυσκολίες αντίθετα πεισμώνουν τα παιδιά, πεισμώνουν τους παίκτες. Δημιουργείται στους ευσυνείδητους και στους σοβαρούς παίκτες, που εμείς είμαστε γεμάτοι από ευσυνείδητους και σοβαρούς παίκτες, γιγαντώνεται το αίσθημα της ευθύνης και πράττουν αναλόγως. Δίνουν τα πάντα έτσι ώστε να ξεφύγουν από τη δύσκολη κατάσταση. Πώς βλέπετε το Άρης ΠΑΟΚ της Κυριακής? Ένα παιχνίδι το οποίο βασινόμου θα πρέπει να πάμε και να το παίξουμε. Βασινόμου. Και είστε σίγουροι ότι θα το ξαναπαίξετε μετά? Εντάξει, αν εξακολουθούν οι αποφάσεις να παίρνονται όπως πάρτε και αυτοί που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Όταν υπάρχει ένα άθλημα το οποίο το αγαπούσε τόσο η χώρα, προσπαθεί να ανακάμψει και τελικά διαπιστώνουμε ότι κινείται πάλι σε ένα μικρό κόσμο. Προσπαθεί γιατί να ανακάμψει, ρωτάω εγώ. Ναι, εγώ βλέπω μια προσπάθεια στον ΠΑΟΚ που προσπαθεί να ανακάμψει ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ προσπαθεί, όχι το άθλημα στη χώρα. Ναι, όχι, μπορώ να πω και άλλα 2-3 παραδείγματα. Προσπαθεί και η ΑΕΚ. Μπορεί κάποιοι να χρειάζονται να το κρατάνε εχμάλωτο αυτό το μπάσκετ. Ναι, αυτό πήγα να πω. Κάποιοι μηχανισμοί να το κρατάνε εχμάλωτο το μπάσκετ, έτσι ώστε τα πρακτέα να συνεχίσουν να εξελίσσονται όπως εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια. Να υπάρχει ένα μονομερές ενδιαφέρον από λίγους και οι υπόλοιποι να μην μπορούν ποτέ και με τίποτα να σηκώσουν κεφάλι και να μπουν σε ένα άλλο κλαμπ και σε μια κατάσταση η οποία
ναι μεν γενικότερα το μπάσκετ θα το ωφελήσει, ειδικότερα όμως από κάποιους θα πάρει τα σκύπτρα τα οποία τα κρατάνε με κάθε τρόπο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που φαίνεται ότι κινούνται σε ένα μικρό κόσμο. Αυτό. Εντάξει, στο μπάσκετ ειδικά, στο ποδόσφαιρο με τα όσα γίνονται, υπάρχει μια κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Yeah. Είναι ένα γεγονός. Στο μπάσκετ ούτε αυτό δεν έχουν κάνει οι παράγοντες. Που είναι σκάνδαλο, εντάξει, δεν μπορεί να παίρνουν δύο ομάδες. Επιχειρούν και το αντίθετο. Νομίζω ότι αν θα ξεκινήσουμε και μιλήσουμε για σκάνδαλα και για αυτά που έχουν συμβεί, τα οποία όλος τυχαίως κατά πλείστον έχουν πλήξει την ομάδα του ΠΑΟΚ, θα πιάσουμε και θα κάνουμε μια συζήτηση πολλών ωρών. Ημιτελικό κυπέλλου με ποιον παίζετε και πότε? Εσίως μάθαμε το πότε. Πότε? Στις 21 ή στις 22 Φεβρουαρίου όπως ανακοίνωσε. Γύρω στις 19 θα μάθει και τον αντίπαλο. Ναι, κάποια στιγμή λοιπόν θα μάθουμε και τον αντίπαλο, με ποιον θα παίζουμε, πότε θα παίζουμε. Σκάουτινγκ έχουμε κάνει. Πού θα παίξουμε, ο τελικός δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει. Συνέχεια, εμείς όμως πρέπει να κάνουμε προγραμματισμό, να φέρνουμε παίκτες και να προετοιμαζόμαστε να... Ναι, για ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρουμε ποιο να κάνουμε σκάουτινγκ. Είναι και αυτό. Δεν υπάρχει σκάουτινγκ, τι σκάουτινγκ. Μάλιστα. Αυτά είναι ψηλά γράμματα τώρα, Σταύρο. Ναι. Οι ομάδες πρέπει να είναι έτοιμες αύριο το πρωί να βουτήξουν στη μάχη χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι και η δική σας δουλειά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Έχει τα πάνω της, έχει τα κάρω της, χαρές, λύπες, προβληματισμούς, αναζητήσεις. Νομίζω ότι δεν πλήττεται ποτέ. Εμείς κοιτάζουμε πάντα με τη γνώση και την εμπειρία, κοιτάζουμε πάντα να είμαστε, ξέρεις, το μυαλό να λειτουργεί στο μηδέν, 0 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Ούτε να είναι κάτω από το μηδέν, ούτε να υπερθερμαίνεται στις χαρές, ούτε να παγώνει στις λύπες και στις στεναχώριες. Να δουλεύει σε μια μόνιμη κατάσταση, εκεί ακριβώς που πρέπει, για να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις. Για να δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρετε. Δεν μας επηρεάζουν. Για να δούμε. Δεν πρέπει να μας επηρεάζουν και δεν μας επηρεάζουν. Άνθρωποι είμαστε, σαφώς και στεναχωριόμαστε. Εγώ πιο πολύ απ' όλα στεναχωρήθηκα για τον Κώστα σε προσωπικό επίπεδο, να το πω ξεκάθαρα. Ναι. Πάνω απ' όλα είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Εγώ πολλά χρόνια ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνεργασία και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ένα καταπληκτικό παιδί και καταπληκτικό παίκτη. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν. Και μόνο και μόνο, δηλαδή αυτό με στεναχώρεση ήταν προσωπικά για το παιδί. Όλα τα άλλα να ξέρετε ότι θα δοθούν και λύσεις, θα βρεθούν και οι καταλληλότερες λύσεις και η ομάδα μας θα έχει την εξέλιξη που έχει μέχρι σήμερα και αυτή που θα έχει μέχρι τέλος. Επειδή βλέπω ένα δημοσίευμα μπροστά μου, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω γι' αυτό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του SDNA της ιστοσελίδας που λέει ότι κινείται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τον επαναπατρισμό του Μιχάλη Τσαϊρέλη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Εντάξει, ο Μιχάλης Τσαϊρέλης έχει ένα συμβόλαιο που τρέχει στην Ισπανία. Η ομάδα το έχει και οψιών τη δεύτερη χρονιά. Βέβαια, τελείως ανθρώπινα γνωρίζω ότι δεν έχει μεγάλη συμμετοχή στην ομάδα και αυτό τον λυπεί και το στεναχωρεί. Αλλά δεν υπάρχει, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να σπάει συμβόλαια. Mm-hmm. Ούτε να παίρνει παίκτες, ούτε να χάνουν χρήματα αυτοί, ούτε να τους τα πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Εντάξει, τώρα όλοι θα θέλαμε τον Μιχάλη. Ποιος δεν θα τον ήθελε στην ομάδα μας? Καλύτερη είτε προπονητής, είτε φίλαθλος, είτε ανθρώπινα. Είναι ένα από τα δικά μας παιδιά ο Μιχάλης, προς Θεού. Αλλά είναι μια περίπτωση που έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλά, γεια σας. Καλή συνέχεια.